Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή 13 Απριλίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Πάμε αρχικά να δούμε μαζί τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Ντόναλντ Τραμπ και Τερέζα Μέι συμφώνησαν ότι είναι ζωτική σημασία να μην μείνει αναπάντητη χρήση χημικών όπλων από το καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ξεπερνούν συνολικά τα 160 εκατομμύρια σύμφωνα με εμπιστευτικά στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Οικονομικών. Εντοπίστηκε το πρωί σωρός του σμιναγού Γιώργου Μπαλταδόρου, πιλότου του Mirage 2000 που κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κύρου. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις κηρύχθηκε με εντολή του Υπουργού Εθνικής Αμήνης Πάνου Καμένου. Συνάντηση με την ειδική αντιπρόσωπο Ελίζαμπεθ Σπέχαρη είχε το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης εν ώψη της ανεπίσημης συνάντησης των ηγετών τη Δευτέρα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα. Συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή με ιδιαίτερη έμφαση το επικείμενο δείπνο της Δευτέρας. Αυτά και άλλα πολλά θα δούμε, κυρίες και κύριοι, στην συνέχεια. Με το βλέμμα στραμμένο σε μια ενδεχόμενη επέμβαση στη Συρία βρίσκεται ολόκληρος ο πλανήτης. Ντόναλντ Τραμπ και Τερέζα Μέι συμφώνησαν ότι είναι ζωτική σημασία να μην μείνει αναπάντητη χρήση χημικών όπλων από το καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει ζητήσει η Ρωσία. Τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών την Παρασκευή έχει ζητήσει η Ρωσία, προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία. Επίσης, ζητεί από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες να ενημερώσει τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο πρέσβης της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, Βασίλη Νεμπένζια, υπογραμμίζει πως άμεση προτεραιότητα της Μόσχας είναι να αποτραπεί ο κίνδυνος του πολέμου. Ελπίζουμε ότι δεν θα βρεθούμε σε σημείο χωρίς επιστροφή. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα απέχουν από στρατιωτικές ενέργειες εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους. Αντιλαμβάνεστε πως ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι μεγαλύτερος, διότι οι στρατιωτικές μας δυνάμεις βρίσκονται εκεί μετά από πρόσκληση της Συριακής κυβέρνησης. Στο μεταξύ, ομάδα ειδικών από τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων βρίσκεται καθοδόν για το σημείο που έγινε η φερόμενη επίθεση με χημικά όπλα στη Συρία, γεγονός που έχει προκαλέσει τη σημερινή κρίση. Ανησυχίες ότι μια ενδεχόμενη επίθεση στη Συρία θα μπορούσε να κλιμακωθεί εκτός ελέγχου έχουν χαμηλώσει τους τόνους στην Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, James Mattis, εξέφρασε τις ανησυχίες του στο Κογκρέσο, αφού είπε ότι είναι πεπισμένος ότι έγινε επίθεση με χημικά στη Συρία. Υπάρχει μια ανησυχία για την τακτική, για τους αθώους, ότι δηλαδή δεν θα προσθέσουμε νεκρούς στη λίστα των αμάχων και θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να το αποφύγουμε αυτό. Προσπαθούμε να σταματήσουμε το θάνατο αθώων ανθρώπων. Σε στρατηγικό επίπεδο όμως υπάρχει ανησυχία για το πώς η κατάσταση δεν θα κλιμακωθεί εκτός ελέγχου. Επιφυλακτική παρουσιάστηκε και η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου. Συνεχίζουμε να έχουμε έναν αριθμό επιλογών και όλες αυτές οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμα. Το βράδυ της Πέμπτης ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε με τους ηγέτες της Βρετανίας και της Γαλλίας, αφού η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι έλαβε τη στήριξη του Υπουργικού της Συμβουλίου και την ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν να συντονίσουν μια διεθνή απάντηση απέναντι στη χρήση χημικών στη Συρία. Αναμένονται εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, επί του θέματος, καθώς η Ρωσία με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία κατά της Βρετανίας ότι εμπλέκεται άμεσα στην προβοκάτσια κατά της Ανατολικής Γούτας. Τώρα, με έκτακτη ενότητα που εξέδωσε το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, καθησυχάζει όλους τους χρήστες του FAR Λευκωσίας και προσπαθεί να απαντήσει σε τυχόν επιρροές και επηρεασμό από δημοσιεύματα στον ξένο τύπο και κυρίως στον Βρετανικό. Η έκδοση νότα έρχεται λίγες ώρες αφότου το Βρετανικό Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση στη Συρία. Η νότα αναφέρει τα εξής. Πληροφορούμε όλους τους χρήστες του εναέριου χώρου ότι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζει να παρακολουθεί τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή και θα πληροφορεί την αεροπορική κοινότητα αν και όταν υπάρχει βάσιμη πληροφορία και θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια των πτήσεων.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν με κανένα τρόπο διασελευτεί οι αερομεταφορές στην περιοχή της Κύπρου και έτσι ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει η κατάσταση, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο πρόδρομος προδρόμου, κυρίες και κύριοι, αναφορικά με τις ανησυχίες για πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά την ασφάλεια πτήσεων στο FIR Λευκωσίας από παράνομες ενέργειες, δήλωσε πως η κυβέρνηση έχει ολοκληρωμένη στρατηγική. Όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας σίγουρα δημιουργούν ανησυχίες. Μιλάμε για πολεμικές επιχειρήσεις και για ενδεχόμενη ένταση των πολεμικών επιχειρήσεων. Όμως φυσικά υπάρχει η επιτήρηση και τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την συνέχιση, την ασφαλή συνέχιση των πτήσεων και το Eurocontrol, το οποίο έχει εκδώσει μια ανακοίνωση, παρακολουθεί σε συνεργασία οι κυπριακές αρχές με τις διεθνείς αρχές, θα διασφαλίσουν την ασφάλεια των πτήσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν με κανένα τρόπο διασαλευτεί οι πτήσεις, οι αερομεταφορές στην περιοχή της Κύπρου και έτσι περιμένουμε και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει η κατάσταση. Όσον αφορά το θέμα των προκλήσεων και ενδεχομένων κινδύνων που μπορεί να υπάρχουν για την ασφάλεια πτήσεων στον εναέριο χώρο, το FIR της Λευκωσίας, που είναι βέβαια αποτέλεσμα της στάσης της Τουρκίας και των παρανόμων ενεργειών που κάνει κατ' εξακολούθηση, η κυβέρνησή μας συνεχίζει τις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσεων που θα συνάδουν με την νομιμότητα και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τα όσα κάνει η Τουρκία στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή τα όσα εμποδίζει να γίνουν αφορούν σίγουρα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνάντηση με την ειδική αντιπρόσωπο, κυρίες και κύριοι, του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρη, είχε το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, εν ώψη της ανεπίσημης συνάντησης των ηγετών την Δευτέρα. Να αναφέρουμε ότι η κυρία Σπέχαρη συναντήθηκε και την περασμένη Τρίτη με τον Μουσταφά Ακιντζή. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το ρεπορτάζ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Πρόδρομου Προδρόμου. Μετά τη συνάντηση, η κυρία Σπέχαρ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε μια πολύ καλή συνάντηση αναφορικά με τις προετοιμασίες που γίνονται για την άτυπη συνάντηση της Δευτέρας. Η κυρία Σπέχαρ πρόσθεσε πως εναπόκειται στους δύο ηγέτες το τι θα συζητήσουν. Υπάρχει ανοιχτή ατζέντα. Θετική εξέλιξη είναι η συνάντηση που θα γίνει μεταξύ των δύο ηγετών σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Πρόδρομο Προδρόμου, ο οποίος σημείωσε παράλληλα ότι ο αντικειμενικός στόχος τουλάχιστον για τη δική μας πλευρά είναι η επανέναρξη των συνομιλιών. Θα είναι μια συνάντηση χωρίς ημερήσια διάταξη, χωρίς ατζέντα και αυτό θα επιτρέψει στους δύο ηγέτες να ανταλλάξουν ελεύθερα απόψεις. Γίνεται προετοιμασία που αφορά τα Ηνωμένα Έθνη. Ενδεχομένως να υπάρξει ένα μέρος του δείπνου να είναι κατηδίαν συνομιλία των δύο ηγετών. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία προετοιμάζουν τα Ηνωμένα Έθνη. Σε ερώτηση αν υπήρξε δική μας συγκατάθεση στο αίτημα Κιντζή για να μην υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη του δείπνου, ο κύριος Προδρόμου ανέφερε ότι τα ζητήματα της διοργάνωσης του δείπνου επαφίενται στα Ηνωμένα Έθνη. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στον συνάδελφο Μάριο Καμιναρίδη. Μάρια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Και αφού συνεχίζουν οι προετοιμασίες εν ώψη του δείπνου, είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Βέβαια, στη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, κατά τη διάρκεια της οποίας ανασκόπησαν τις τρέχοντες εξελίξεις στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση και στο επικείμενο δείπνων του Πρόεδρου με τον κατοχικό ηγέτη Μουσταφά Ακιντζή. Είχαν σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κύριος Τσίπρας, σύμφωνα και με τη ραπτή δήλωση της αναπληρωτής εκπρόσωπος της κυβέρνησης, της κυρίας Βασιλείου. Πλέον ο πρωθυπουργός της Ελλάδας στηρίζει πλήρως τις θέσεις του πρόεδρου της Δημοκρατίας και την ανάγκη της δημιουργίας των απαραίτητων προϋποθέσεων για επανέναρξη των δικαιωματικών διάλογων, προκειμένου να εξευρεθεί μια λύση με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τις ιδιότητες της Κύπρου ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να αναφέρω επίσης ότι στη διάρκεια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε και την ευκαιρία να ξεφράσει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια προς το άδικο χαμό του σημειαγού μας της ελληνικής αεροπορίας. Κωνσταντίνε.
Λοιπόν, Μάριε, στόχο επανέναρξη των διαπραγματεύσεων έχει η ελληνοκυπριακή πλευρά. Μια ανοιχτή ατσέντα το δείπνο της Δευτέρας και όλα αυτά υπήρχαν διαφωνίες από την σύσκεψη των αρχηγών που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ναι, βεβαίως, εχθές είχαμε σύσκεψη αρχηγών εκεί που ήταν και οι δύο πρώην πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πλέον. Όταν στην ολοκλήρωση της Εθνικού Συμβουλίου η σύσκεψη αρχηγών καλύτερα, είχαμε κάποιες δηλώσεις από τους πολιτικούς αρχηγούς, εμείς ως εσύ θεωρούμε ως ορφή και σωστή τη θέση του Πρόεδρου να αποδεχτεί την πρόσκληση για το δείπνο και ευχόμαστε να είναι η αρχή να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία για το Κυπριακό, δήλωσε ο Αβέροφ Νεοφίδο. Από πλευρά του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, ο κ. Άντρος Κυπριανού, έχουμε πει ότι θα πρέπει να αποδεχθεί σημασία όχι μόνο στο επικοινωνιακό κομμάτι, στο Δήμο, αλλά στην ουσία δηλαδή θα πρέπει να αποτελέσει αυτό το δείπνο την αρχή για την έναρξη μιας διαδικασίας ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Τώρα και από πλευράς του Πρόεδρου του Δίκου, ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, κανένας μας δεν μπορεί να είναι αισιόδοξος σε σχέση με τα επόμενα βήματα σε διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις του κοναξιωματούχων αλλά και αυτών του ψευδοκράτους. Τώρα και από πλευράς του Πρόεδρου της ΕΔΕΚ, ο κύριος Μαρίνος Σισόπουλος, προτείνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στο δείπνο με τον τουρκοκύπριον ηγέτη. Τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ είπε ότι η τουρκική πλευρά θα αξιοποιήσει αυτό το διάλογο κυρίως για να αποκτήσει πρόσφατα κοινωνική ωφέλη. Τώρα και από πλευράς της Συμμαχίας Πολιτών και του Πρόεδρου, ο κύριος Λιλίκας, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για αυτά τα επόμενα βήματα και θεωρώ ότι ο πρόεδρος Αναστασίας μεταβαίνει καλά προετοιμασμένο στον δείπνο και με ρεαλιστικές εκτιμήσεις, είπε ο κύριος Λιλίκας. Τώρα από πλευράς της Αλληλεγγύη και του αναπληρωτή Πρόεδρου κύριου Παλίκαρου, η Αλληλεγγύη εκτιμά ότι το Κυπριακό δεν μπορεί να ληφθεί εκτός συνομιλίας, πλην όμως δεν μπορούμε να υποχωρούμε για χάρη επανέναξης συνομιλίων. Και επίσης ο κύριος Γιώργος Πεδίκης, εκ μέρους οικολόγων συνεργασίας πολιτών, ο πρόεδρος, εμείς συμφωνήσαμε με το δείπνο, ανέφερε ο κύριος Πεδίκης στις δηλώσεις του στο πέρας της ολοκλήρωσης του Συμβούλιου Αρχηγών. Στο δείπνο έχει την επικοινωνότητα σε ό,τι σίγουρα θα καταθέσει ο κύριος Ακιτζή. Και τέλος, να αναφέρουμε ότι το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο διαφωνεί με τη συμμετοχή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο ΥΠΟ τα Ηνωμένα Έθνη δείπνο με τον τουρκοκύπριον ηγέτη στη προσεχή Δευτέρα, δήλωσε και ο εκπρόσωπος ο κύριος Διάρης Ιάρκου. Μάριε, παραμένεις μαζί μας και επιστρέφουμε σε λίγο κοντά σου. Την πιθανότητα να χρειαστεί από τις τράπεζες Κύπρου, Ελλάδος και Πορτογαλίας να προχωρήσουν σε περαιτέρω κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω των επικίνδυνων χαρακτηριστικών των αγορών, τονίζει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings. Σε έκθεση του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings με τίτλο «Η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βελτιώνεται», τονίζει πως ενδεχομένως να χρειαστεί περαιτέρω αύξηση στην κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, όπου η κάλυψη δεν είναι πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τα πιο επικίνδυνα χαρακτηριστικά των αγορών αυτών. Ο Αμερικανικός οίκος αναφέρει ότι η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων στις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιθανό να συνεχίσει να βελτιώνεται το 2018 και το 2019, βοηθούμενη από την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, αναφέρει ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξακολουθούν να είναι πολύ ψηλότερα στη Νότια Ευρώπη σε σύγκριση με τη Βόρεια Ευρώπη και οι τράπεζες που δεν μειώνουν ουσιαστικά το επίπεδο των ΜΕΔ, ενώ επικρατούν καλές οικονομικές κινήσεις, ενδέχεται να υποστούν πίεση όταν γυρίσει ο οικονομικός κύκλος. Αναφέρει ότι οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν χρησιμοποιήσει σημαντικά κεφάλαια για κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων, κυρίως περιουσιακών στοιχείων που έχουν πωληθεί ή διαγραφεί. Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων στην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ξεπερνούν συνολικά τα 160 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με εμπιστευτικά στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Οικονομικών. Θα περάσουμε στον συνάδελφο Μάριο Καμιναρίδη, ο οποίος παρακολούθησε χθες τις συνεδρίες των δύο επιτροπών. Μάριο, λόγος και πάλι σε σένα.
Ναι, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι σύμφωνα με την πολιτική της, οι μη εξυπηρετούνται χορηγίες πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων τυχάνου χειρισμών με βάση τα κριτικά κλιμάκια από την ανώτερη διεύθυνση διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων χορηγίων. Πρέπει να πω, όπως έχεις αναφέρει και εσύ, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, πλέον φαίνεται ότι υπάρχουν 160 εκατομμύρια οι μη εξυπηρετούμενες χορηγίες πολιτικών εκτεθειμένων προσώπων νομικών και φυσικών. Κωνσταντίνε. Μάλιστα, Μάριε, και η συνέχεια στις επιτροπές θα δοθεί την ερχόμενη Τετάρτη. Τετάρτη ώρα 3.30 το απόγευμα θα συνεδριάσει από κοινού η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Οικονομικών, όπου εζήτησε και ο Υπουργός Οικονομικών να εκφράσει όλες και να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που εδέχτηκε κατά τη συνεδρία της προηγούμενης πριν δύο μέρες. Ξέρουμε ότι ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης θα προετοιμαστεί και είναι έτοιμος ο ίδιος, και ο ίδιος ζήτησε παρά να έχει την δυνατότητα σε ρατσές απαντήσεις, καλύτερα ο ίδιος να είναι εκεί για να εξηγήσει ο ίδιος αναλυτικά όλες τις απορίες και όλες τις απαντήσεις θα δοθούν σε όλες τις ερωτήσεις που έχουν θέσει οι βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών και Επιτροπής Ελέγχου. Μαρία, και για το συγκεκριμένο περιστατικό των 160 εκατομμυρίων ευρώ, παρακολουθείτε στενά, όπως ανέφερες, από τα αρμόδια κλιμάκια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Δεν ικανοποιήθηκαν, κυρίες και κύριοι, εκπαιδευτικοί των ολοήμερων σχολείων και των κρατικών ιστιτούτων επιμόρφωσης από τον διάλογο που είχαν με τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη, με αποτέλεσμα να προχωρούν όπως έχουν εξαγγείλει σε απεργία την Τρίτη. Ο Υπουργός τους ενημέρωσε στη βάση της υπουργικής απόφασης για το θέμα ότι πρότεινε βελτίωση αύξηση στην αμοιβή τους. Θα έχει επίσης συνάντηση τις επόμενες ημέρες με το κάθε τμήμα ξεχωριστά. Είναι μαζί μας τώρα ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων, Κυβερνητικών, Στρατιωτικών και Δημοσίων Υπαλλήλων της ΣΕ, κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Άρα, προχωρούμε την Τρίτη σε απεργία και ενδέχεται να προχωρήσουν αυτές οι απεργίες αφού δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά σας. Ναι, δύο ζητήματα είχαν τεθεί στον Υπουργό Παιδείας, τα οποία έχουν συζητηθεί κατ' επανάληψη τα τελευταία χρόνια. Το ένα ζήτημα αφορά την κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών στους εκπαιδευτικούς των απογευματινών και βραδινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, και το άλλο της αναγνώρισης της εκπαιδευτικής τους πείρας. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν είχαμε τοποθέτηση από την πλευρά του Υπουργείου όσον αφορά τα δύο ζητήματα και έθεσαν στο τραπέζι ένα άλλο θέμα της αύξησης των αμοιβών. Κάτι το οποίο δεν είχε ζητηθεί από τη δική μας την πλευρά. Και δεν σας ενδιαφέρει δηλαδή αυτό? Είναι έναν... Ρωτήσαμε να μας πούν τέλος πάντων πόση αύξηση θα είχαν προτείνει και δεν ήταν σε θέση να πούν το οποιοδήποτε νούμερο. Άρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει στο τραπέζι μια συγκεκριμένη πρόταση, δεν μπορούσαμε καν να τη συζητήσουμε. Κύριε Κωνσταντίνου, δεν σας ικανοποιεί δηλαδή ότι υπάρχει το ενδεχόμενο αύξηση στην αμοιβή σας, αλλά ναι, το ότι θα υπάρξουν συναντήσεις... της αγοράς υπηρεσιών. Και διαρωτούμαστε αν το κράτος μπορεί να δώσει αύξηση στις απολαβές, γιατί δεν μπορεί να εισφέρει το ποσό που του αναλογεί στο Ταμείο Κοινωνικού Ασφαλίσεων, ώστε να είναι στο καθεστώς μισθωτού οι εργαζόμενοι αυτοί και να έχουν τα ελάχιστα εργασιακά δικαιώματα που έχει ο κάθε Κύπριος πολίτης που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο ή στον οποιοδήποτε άλλον τομέα. Μάλιστα, κύριε Κωνσταντίνου, για να απλά... έχει κοινωνική ασφάλιση και κάποια ελάχιστα δικαιώματα. Απλά για να αντιλαμβανόμαστε όλοι. Θεωρείτε ότι είναι καλύτερα δηλαδή να προχωρήσετε σε απεργία? Έτσι θα λυθούν τα προβλήματα? Γιατί είδαμε ότι υπήρχε μια σταδιακή βελτίωση. Από εκεί που εξαγγείλατε κάποια απεργιακά μέτρα, κάθισαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Παιδείας να έχει μαζί σας συνομιλίες και να συζητηθεί και η αύξηση στην αμοιβή σας. Και από εδώ και πέρα ζήτησε ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει ξεχωριστά συναντήσεις με το κάθε τμήμα. Αυτό δεν σας ικανοποιεί έτσι ώστε να επιληθούν χωρίς προβλήματα και να επηρεαστούν κι άλλοι από την απεργία? Έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό να μας δώσει μια συγκεκριμένη πρόταση για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα μέτρα. Ο στόχος μας εμάς είναι η κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών, γιατί στερεί το δικαίωμα στους εργαζόμενους αυτούς την περίοδο που δεν έχουν απασχόληση να παίρνουν ανεργιακό επίδομα. Δεν έχουν τρόπο να επιβιώσουν. Άρα η οποιαδήποτε άλλη λύση δεν μπορεί.
μπορεί να βοηθήσει αυτούς τους εργαζόμενους να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις ή στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν παιδιά. Πώς θα αναστρέψουν τα παιδιά τους όταν δεν έχουν κανέναν εισόδημα? Λοιπόν, πώς θα μπορούν να πάρουν σύνταξη όταν θα φτάσουν στο όριο ηλικίας, όταν δεν θα έχουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικού Ασφαλίσεως? Και εάν δεν δοθεί και κάποια λύση στο πρόβλημά σας μετά και από την απεργία, κύριε Κωνσταντίνο, εσείς πώς προχωρείτε? Εμείς βλέπουμε ότι είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα αυτό που έχει δημιουργηθεί με την αγορά υπηρεσιών και αφορά 5.000 εργαζόμενους. Θα έπρεπε η κυβέρνηση να το δει σαν ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσει και είμαστε ανοιχτοί για διάλογο για να λυθεί με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα που υπάρχει. Ωραία. Και αν σας πει ο Υπουργός δηλαδή ότι να καθίσετε σε διάλογο, θα υπάρχει ενδεχόμενο να ανασταλεί αυτή η απεργία την Τρίτη? Εάν υπάρξει μια χειροπιαστή τοποθέτηση από τον Υπουργό, η οποία να οδηγεί προς αυτήν την κατεύθυνση που έχω εξηγήσει, υπάρχει το ενδεχόμενο. Αλλά αυτή τη στιγμή είχαμε ξεκάθαρα τοποθετηθεί από τον περασμένο Γενάριο, όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση, από το Προεδρικό, μετά στο Υπουργείο Παιδείας αρκετές φορές. Και έχουμε εξηγήσει το τι ζητούμε και πόσα προβλήματα έχει δημιουργήσει η αγορά υπηρεσιών και δεν υπήρξε ανταπόκριση από την άλλη πλευρά στο να αντιμετωπιστούν, να μας δοθεί μια πρόταση για αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων τα οποία έχουμε εξηγήσει. Κύριε Κωνσταντίνου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι και ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Κώστας Χαμπιαούρης. Κύριε Χαμπιαούρη, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη και σε εσάς. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, ο κύριος. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια χειροπιαστή πρόταση ως προς τους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να ανασταλεί η απεργία την Τρίτη? Κυρία Θανασίου, εμείς πήγαμε με συγκεκριμένες προτάσεις σήμερα. Έχουμε πει ότι στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου, της 4ης Απριλίου, έχει εξουσιοδιοτηθεί ο Υπουργός Παιδείας να προχωρήσει στη βελτίωση των όρων αμοιβής των απασχολούμενων στα απογευματινά βραδινά προγράμματα, κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε άμεσα. Αυτό ήταν το ένα το οποίο στο τραπέζι για να συζητήσουμε. Το δεύτερο θέμα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να δούμε, είναι ο εξορθολογισμός των προγραμμάτων αυτών. Οι φίλοι μας, οι οποίοι έχουν αναφέρει και έχουν προχωρήσει στα δικά τους μέτρα, μιλούν για αλλαγή του καθεστώτος από αυτοεργοδοτούμενοι να γίνουν μισθωτοί και να αναγνωριστεί και η προϋπηρεσία σε αυτά τα προγράμματα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Είναι ξεκάθαρο. Μιλούμε για 14 διαφορετικά προγράμματα που λειτουργούν στο Υπουργείο Παιδείας, τα οποία έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες, ιδιαιτερότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται σε αυτά, με τον βαθμό συσχέτισης τους με τα αναλυτικά προγράμματα των σχολικών μονάδων, με την ετερογένεια στα προσόντα των απασχολούμενων στα προγράμματα αυτά, που αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε κλείσει τις πόρτες του διαλόγου και έχουμε καλέσει τους φίλους μας να έρθουν στο διάλογο. Και μάλιστα από Δευτέρας, μία-μία ομάδα να τις δούμε, να συζητήσουμε, να καταγράψουμε κάτω τις ανησυχίες τους και να προχωρήσουμε. Κύριε Υπουργέ, ως αρμόδιο άτομο, από εδώ και πέρα, πώς θα ενεργήσετε για να μην ταλαιπωρηθούν μαθητές την Τρίτη στην απεργία, που ενδέχεται να συνεχιστεί? Θεωρώ πως θα γίνουν δεύτερες σκέψεις και δεν θα συνεχίσουν τις απεργίες. Εμείς, επαναλαμβάνω, είμαστε, και θέλω να το καταλάβει ο κόσμος όλος, είμαστε έτοιμοι να προβούμε σε συγκεκριμένη πρόταση αύξησης της αγοράς της αμοιβής τους. Κάτι το οποίο δεν τους ενδιαφέρει όμως. Ναι, έχει λεχθεί προηγουμένως από τον κύριο Κωνσταντίνου ότι δεν εδώσαμε πρόταση. Έχουμε δώσει, αλλά όταν μπαίνεις σε ένα διάλογο και ο συνομιλητής σου, το άλλο μέρος, σου λέει ότι αυτό το θέμα δεν με αφορά. Εγώ συζητώ μόνο αν αλλάξει το καθεστώς μου και αν γίνει η αναγνώριση της υπηρεσίας μου. Και εσύ λες να σου δώσω τώρα κάποια αύξηση, να δω πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις έστω και προσωρινά κάποιες από αυτές τις δυσκολίες τις οικονομικές και παράλληλα να γίνει εξορθολογισμός στα προγράμματα για ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων, να τα δούμε όλα σφαιρικά στο πλαίσιο της διαβίου μάθησης και να επανέλθουμε. Κύριε Υπουργέ, και αυτόν το έχουν απορρίψει.
Κύριε Υπουργέ, ακούσαμε και τις δύο θέσεις. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να υπάρξει διάλογος και να προχωρήσουμε στην επίλυση του προβλήματος. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Στους στόχους, στις προτεραιότητες και στα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν στον τομέα της υγείας, αναφέρθηκε νωρίτερα στην τηλεόραση του Capital ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου. Ο κ. Ιωάννου ανέφερε πως πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί συμφωνία με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο. Για τους στόχους του Υπουργείου Υγείας με κύριο την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί, αναφέρθηκε στην εκπομπή του Αυστόριου αρμόδιος Υπουργός Κωνσταντίνος Ιωάννου. Ο κύριος Ιωάννου πρόσθεσε πως η υγεία είναι ένα από τα πιο σημαντικά αγαθά τα οποία πρέπει να είναι στην διάθεση όλων των κοινωνικών στρωμάτων. Το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων έχει κλείσει τον κύκλο ζωής του, είναι γεγονός. Και εξού και προχωρούμε με τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις. Στόχος μας βέβαια είναι μέχρι την ένταξη στο ΓΕΣΥ και τη σταδιακή αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων πρέπει να βελτιώσουν την καθημερινότητα των ασθενών. Και προς αυτήν την κατεύθυνση δουλεύουμε. Ήδη τρέχουν δύο προγράμματα τα οποία με πρόταση του Υπουργού την ερχόμενη εβδομάδα θα παραταθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, που είναι η παραπομπή ασθενών στον ιδιωτικό τομέα για να, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι λίστες. Και έχουμε εξηγήσει πιλωτικά και θα το συνεχίσουμε η περιοριακή απασχόληση των γιατρών στο δημόσιο τα απογεύματα. Ξεκινήσαμε σε πρώτη φάση τις χειρουργικές επεμβάσεις και τους τελευταίους μήνες εντάξαμε και τα εξωτερικά ιατρία πιλωτικά κάποιες μέρες της εβδομάδας ανάλογα με τη ζήτηση που υπάρχει. Και αυτό θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Η πρώτη φάση εφαρμογής για την πρωτοβάθμια είναι η 1η έκτου 2019 και η δεύτερη φάση η 1η έκτου 2020. Ο κ. Ιωάννου, αναφερόμενος στην υπογραφή συνεργασίας με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο που βρίσκεται σε αναμονή, δήλωσε πως η κυβέρνηση ενέκρινε ποσό μέχρι 4,9 εκατομμύρια ευρώ για αγορά υπηρεσιών και βρισκόμαστε προς το τέλος της διαπραγμάτευσης. Έχουμε εγκρίνει έναν ποσό. Αρχικά 4 εκατομμύρια, τώρα 4, έχουμε αυξήσει το ποσό 4,9 εκατομμύρια. Για να εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς της επαρχίας Λεμεσού και Πάφου, που μέχρι τώρα αναγκάζονται να πάνε Λευκοσία για τις θεραπείες τους, που αντιλαμβάνεστε δεν είναι και το καλύτερο. Όπως επίσης και για θεραπείες που προσφέρει το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, τι οποίες δεν προσφέρονται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Είναι μια διαπραγμάτευση που έχει να κάνει με δημόσιο χρήμα, παίρνονται όλα τα μέτρα. Εμείς, εγώ σαν υπουργός και γενικά εμείς σαν Υπουργείο, δεν μπορούμε να επέμβουμε ούτε να μάθουμε και λεπτομέρειες της διαπραγμάτευσης, γιατί θα θεωρείται ύστερα παρέμβαση στο έργο τους. Το γεγονός ότι έχει ένα μήνα που διαπραγματεύονται, κάποιος προωθορίζει αρκετό διάστημα ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν, κάποιος όχι. Φαντάζομαι είναι και θέματα που μια ενημέρωση που είχα και σήμερα πρωί, που είναι και λίγο περίπλοκα, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να επιληθούν, διότι όταν έχουμε να κάνουμε με δημόσιο χρήμα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς το χειριζόμαστε. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ακόμη πως οι προτεραιότητες του είναι μεταξύ άλλων η ηλεκτρονική υγεία, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, οι πανεπιστημιακές κλινικές και η ιατρική κάναβη. Εντοπίστηκε το πρωί σωρός του σμιναγού Γιώργου Μπαλταδόρου, πιλότου του Mirage 2000, που κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή της Κύρου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κήρυξε τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ η Βουλή, με απόφαση του Προέδρου της, προχωρεί στην στήριξη της οικογένειας του σμιναγού μέσα από την υιοθεσία των ανήλικων παιδιών του. Είμαστε πάντα έτοιμοι για οτιδήποτε. Σίγουρα υπάρχει κίνδυνος, άσχετα αν τις περισσότερες φορές δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά δεν ξέρουμε σήμερα ή αύριο αν έχουν σκοπό να κάνουν κάτι απέναντι. Σμιναγός Γιώργος Μπαλταδόρος, 34 ετών. Πατέρας δύο παιδιών. Πέταξε για πάντα στους ουρανούς. Σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω. Έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Τα δύο Mirage 2000 Παύλα 5 απογειώθηκαν λίγα λεπτά μετά τις 11 και 4 από την 135 Σμιναρχία Μάχης της Κύρο για την αναχέτηση δύο τουρκικών μαχητικών που είχαν παραβιάσει το FIR Αθηνών ανάμεσα από τη Χίο και τη Λέσβο. Φτάνοντας εκεί, τα τουρκικά F-16 είχαν ήδη αποχωρήσει και τα δύο Mirage παρέμειναν για επιτήρηση του Εθνικού Εναέριου Χώρου για πάνω από 45 λεπτά. Ανάλογα
λόγω του διαχωρισμού που έχουμε μετά την απογείωση, βρισκόμαστε άμεσα visual σε ένα visual σχηματισμό, δηλαδή βλεπόμαστε μεταξύ μας και ακολουθούμε εν συνεχεία τις οδηγίες του ΕΚΑΕ. Στην επιστροφή, μόλις 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Κύρου, το δεύτερο αεροσκάφος του σχηματισμού ανέφερε ξαφνικά πως ο επικεφαλής είχε βουτήξει στα νερά του Αιγαίου. Στην περιοχή, αν και ο καιρός θεωρείται καθαρός, υπήρχε χαμηλή νέφωση λόγω της αφρικανικής σκόνης, όταν τα δύο μοιράζ έψαχναν καθαρό σημείο για την τελική τους κάθοδο προς το διάδρομο προσγείωσης. Εκφράζω τη βαθύτατη οδύνη μου για την απώλεια του σμηναγού Γιώργου Μπαλταδόρου, ο οποίος έπεσε κατά την επιτέλεση εθνικού καθήκοντος. Και στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, διαβεβαιώνοντάς την ότι η πολιτεία δεν πρόκειται να ξεχάσει την ανεκτίμητη προσφορά του σμηναγού Γιώργου Μπαλταδόρου. Επιπλέον, συμμετέχω ειλικρινώς στο βαρύτατο πένθος της πολεμικής μας αεροπορίας. Σήμερα χάσαμε ένα σπουδαίο πιλότο της πολεμικής μας αεροπορίας που έφυγε την ώρα του καθήκοντος. Η οδύνη όλων μας είναι μεγάλη. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένεια και τους συναδέλφους του. Εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μέσω του Twitter συλληπίθηκε την οικογένεια του σμηναγού. Ένας Έλληνας πιλότος στο Πάρθενο των Ηρώων έπεσε υπερπίστεως και πατρίδος μαχόμενος για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας. Η πατρίδα θρηνούσα υποκλίνεται. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και σε όλα τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας. Κυρίες και κύριοι, περνάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, σε άγρια καταδίωξη προχώρηση αστυνομίας στους δρόμους της Λεμεσού για σύλληψη δύο προσώπων που φαίνεται να σχεδίαζαν ληστείας υποκατάστημα τράπεζα στην Αμαθούντα. Ληστεία επιχείρησαν να διαπράξουν δύο άτομα σε υποκατάστημα τράπεζα στη Λεωφόρο Αμαθούντα στη Λεμεσό. Τα σχέδια των δραστών απέτρεψε πολίτης, ο οποίος εντόπισε βαριοπούλα κρυμμένη σε θάμνους κοντά στην τράπεζα και ειδοποίησε τη διεύθυνση της τράπεζας, η οποία με την σειρά της ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έθεσε υποδιακριτική παρακολούθηση το χώρο. Η αστυνομία, καθώς παραμόνευε στην περιοχή, αντιλήφθηκε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού με δύο επιβαίνοντες να κινούνται ύποπτα και ακολούθησε άγρια καταδίωξη. Ενώ γίνονταν έρευνες και ενέργειες στην περιοχή που εντοπίστηκε η βαριοπούλα, λήφθηκε πληροφορία ότι σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα στην οδό Ονισίλου με διερχόμενο όχημα και τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα. Αμέσως προσέτρεξαν τα περίπολα στην σκηνή όπου εντοπίστηκε μία μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, η οποία από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι είχε κλαπεί και καταγγελθεί στο ΤΑΕΛ Ευκοσία στις 23 του 18. Στη συνέχεια, οι δύο επιβαίνοντες εγκατέλειψαν τη μοτοσυκλέτα και τράπηκαν σε φυγή πεζή. Ο ένας τουλάχιστον από αυτούς εισήλθε σε αυτοκίνητο σαλούν, το οποίο έφερε πινακίδες εγγραφής, οι οποίες φαίνεται να μην ανταποκρίνονται στις πινακίδες εγγραφής του αυτοκίνητου και απομακρύνθηκε. Το σίγουρο που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχει αποτραπεί εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επιβαίνοντες της μοτοσυκλέτας περιγράφονται ως ένα ψηλό άτομο και ένα κοντό, περιγραφή που ταιριάζει με εκείνες των δραστών από προηγούμενες ληστείες. Σε άλλες ειδήσεις από την αστυνομική ενημέρωση, μαζί μας η συνάδελφος Κωνσταντίνα Ρουσιά. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώδια χαλκού και άλλα αντικείμενα κλάπηκαν από σταθμό μετεωρολογικών μετρήσεων στην Μενόγια, που βρίσκεται σε περιφραγμένο οικόπεδο το οποίο ανήκει στην Επιτροπή Σιτηρών, σύμφωνα με την αστυνομία. Όπως αναφέρεται, στον χώρο προκλήθηκαν και ζημιές όταν οι δράστες εισήλθαν εντός του περιφραγμένου χώρου μεταξύ 2 και 12 Απριλίου και απέκοψαν σειρματόσχηνο που στήριζε πύργο με ανεμόπτερο της Μετρολογικής Υπηρεσίας ύψους 10 μέτρων, ο οποίος κατέπεσε. Οι δράστες προκάλεσαν επίσης ζημιά σε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Στόχος των δραστών ήταν, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, η κλοπή των καλωδιών από χαλκό. Η αξία του χαλκού που κλάπηκε υπολογίζεται στα 100 ευρώ. Από το χώρο κλάπηκαν επίσης ένα data scientific αξίας 2.500 ευρώ, ένα modem και μία μπαταρία 12 volt αξίας 50 ευρώ. Οι ζημιές που προκλήθηκαν στον πύργο και στο ανεμόπτερο υπολογίζονται στα 1.500 ευρώ.
Στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, συνελήφθησαν τα αδέλφια Αλέξανδρος και Φατής Λιάτσου που καταζητούνταν από την αστυνομία, τα οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες με δικαστικά εντάλματα και τέθηκαν υποκράτηση. Τα δύο αδέλφια ηλικίας 28 και 23 ετών συνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση εντοπισμού πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, παράνομης κατοχής περιουσίας και παράνομης κατοχής ναρκωτικών. Τη σύλληψή τους προηγήθηκε έρευνα στις 5 Απριλίου σε οικία στην επαρχία Μοχώστου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα έμφορτο πιστόλι με δύο φυσίγγια, ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάναβης, 6 κινητά τηλέφωνα και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής. Οι δύο παρουσιάστηκαν ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την κράτησή τους για περίοδο 7 ημερών. Συνελήφθησαν με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υποκράτηση, υποπενθήμερη κράτηση ο 26χρονος σχετικά με την διερευνόμενη υπόθεση κλοπής μεγάλου χρηματικού ποσού από πρακτορείο στοιχημάτων. Ο νεαρός καταζητείτο έπειτα από καταγγελία που είχε κάνει ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου ότι εντόπισε έλλειμμα 28.601 ευρώ σε λογαριασμούς που αφορούσαν τις ημερομηνίες 20 Μαρτίου και 10 Απριλίου. Ήγηρε μάλιστα τις υποψίες εναντίον 26χρονου που εργάζεται στο πρακτορείο του και ως εκ τούτου συνελήφθη για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Ο 26χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε την πενθήμερη κράτησή του. Κυρίες και κύριοι, αυτά από την αστυνομική ενημέρωση. Κωνσταντίνε, πίσω και πάλι σε σένα. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε. Η μαζική θάνατη σκύλων στα κατεχόμενα, κυρίες και κύριοι, καθώς παρουσιάζει έξαρση η νόσος ΚΑΡΕ που έχει προσβάλει εκατοντάδες σκυλιά. Είναι μαζί μας ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο κύριος Χριστόδουλος Πίπης. Κύριε Πίπη, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα σας, Αληθώς Ανέστη, κύριος. Πρέπει να ανησυχεί αυτή η εξέλιξη στις ελεύθερες περιοχές. Το συγκεκριμένο περιστατικό πρέπει να τονίσω ότι δεν έχει ενσκύψει στις ελεύθερες περιοχές. Αυτό που σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας εκδηλώθηκε σε συγκεκριμένο καταφύγιο σκύλων στην κατεχόμενη Κερίνια. Οπότε με αυτά τα δεδομένα δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα για ανησυχία του κοινού. Πρώτον και κύριο διότι η συγκεκριμένη ασθένεια δεν προσβάλλει τους ανθρώπους, δηλαδή δεν είναι ζωονόσος, οπότε δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα δημόσιας υγείας και ασφάλειας των πολιτών. Και δεύτερον, η συγκεκριμένη νόσος είναι εύκολα διαχειρίσιμη μέσω της εφαρμογής εμβολιασμών, οι οποίοι εφαρμόζονται σε συστηματική βάση από τους ιδιώτες συναδέλφους οι οποίοι παρακολουθούν ζώα συντροφιάς που κατέχουν οι οποιοδήποτε πολίτες υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας περιοχές. Ωραία, κύριε Πίπη, δύο δεδομένα. Δεν υπάρχει κίνδυνος ανησυχίας για την δημόσια υγεία και δεν υπάρχει οποιαδήποτε καταγραφή μέχρι στιγμής έξαρσης σε κάποια περιοχή της Ελεύθερης Κύπρου. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας τώρα είναι ο πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, κύριος Γιώργος Καράς. Κύριε Καρά, καλησπέρα και Χριστός Ανέστη και σε εσάς. Αληθώς ο κύριος. Ιωάννης Καράς, κύριε Κωνσταντίνε. Ιωάννης Καράς, μας συγχωρείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, πολύ σημαντικό να δούμε και να μας εξηγήσετε τι είναι αυτός ο ιός αρχικά. Λοιπόν, καταρχήν να συμφωνήσω με τον κύριο Πίπη ότι δεν αποτελεί ζωανθρωπονός, άρα δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Είναι μια νόσος η οποία ενδημεί και στην Κύπρο όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα δεν τίθεται θέμα για κάποιο εξωτικό νόσημο για να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε διάφορα ή να πρέπει να μιλήσουμε για καραντίνα ή οτιδήποτε. Είναι νόσημα το οποίο υπάρχει. Τώρα, εάν υπάρχει αυτή η έξαρση στα κατεχόμενα και θεωρητικά υπάρχει ο κίνδυνος να μεταφερθούν σκυλιά ή στις ελεύθερες περιοχές ή να έρθει ο ιός στις ελεύθερες περιοχές και να έχουμε και εδώ επιδημία, είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να ανησυχήσει όσους δεν έχουν ενδιαφερθεί όπως θα έπρεπε ή έχουν αμελήσει να καλύψουν τα ζώα τους με τους απαραίτητους εμβολιασμούς. Σε ποια ηλικία προσβάλλει τα ζώα αυτός ο ιός? Ορίστε. Σε ποια ηλικία προσβάλλει τα ζώα, τους σκύλους? Κυρίως είναι νεαρά σκυλιά, κουτάδια, αλλά δεν αποκλείεται να νοσήσει και ένα ζώο ενήλικο το οποίο είναι ανεμβολίαστο ή ατελώς εμβολιασμένο. Μάλιστα. Αλλά κυρίως μιλάμε για νεαρά σκυλιά με έντονα συμπτώματα και υψηλή θνησιμότητα. Λοιπόν, άρα κύριε Καρά, δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Είναι ένας ιός ο οποίος υπάρχει και απλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έξαρση στα κατεχόμενα και εμείς πρέπει να συμβουλέψουμε τους τηλεθεατές όσοι έχουν σκύλους να τους εμβολιάσουν. Αυτή είναι και η πρόληψη.
Ναι, και μιλάμε για ένα εμβόλιο το οποίο γίνεται ρουτίνα. Δηλαδή, ένα σκυλάκι όταν θα ξεκινήσει το εμβολιακό του πρόγραμμα, τα εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούνται περιέχουν και στέλεχος για αυτό τον ιό. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καρά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ. Και καλό βράδυ. Στην διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, Ρώσοι βουλευτές αποκάλυψαν σχέδιο νόμου που προτείνει απαγορεύσεις σε έναν μεγάλο αριθμό αμερικανικών προϊόντων και αυστηρότερους εμπορικούς περιορισμούς στις πρώτες συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων κατά Ρώσων που πέρασε η Ουάσιγκτον. Η Ρωσική Κάτω Βουλή απαντά στις αμερικανικές κυρώσεις. Η Κρατική Δούμα εξετάζει την απαγόρευση εισαγωγής μιας σειράς προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιο συγκεκριμένα, η Μόσχα σκέφτεται να μπλοκάρει την εισαγωγή λογισμικού και αγροτικών προϊόντων. Οι βουλευτές προτείνουν ακόμα την εισαγωγή φαρμάκων, καπνού και αλκοόλ από άλλες χώρες, καθώς και την λήξη της συνεργασίας στην κατασκευή αεροσκαφών. Ακόμη, το σχέδιο νόμου προβλέπει τον αποκλεισμό αμερικανικών εταιριών από διαγωνισμούς ιδιωτικοποίησης ρωσικών επιχειρήσεων. Το Κρεμλίνο δεν έχει δηλώσει αν υποστηρίζει ή όχι τις προτάσεις των βουλευτών. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματευτούν μια νέα συμφωνία ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών με κράτη του Ειρηνικού, αφού απέσυρε τη χώρα του χωρίς δεύτερη σκέψη από την αρχική συμφωνία. Το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματευτούν μια νέα συμφωνία ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών με κράτη του Ειρηνικού μετά την αρχική υπαναχώρησή του, εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε από τον πρεσβευτή Ρόμπερτ Λάιτχάιζερ και τον διευθυντή Λάρι Κάντλου να εξετάσουν αν υπάρχει η πιθανότητα ή όχι να διαπραγματευτούμε μια καλύτερη συμφωνία, δήλωσε η Λίντσεϊ Βόλτερς, εκπρόσωπος της Αμερικανικής Προεδρίας. Ο Τραμπ είχε αναφερθεί προεκλογικά με απαξιωτικά λόγια για τη σύμπραξη της περιοχής του Ειρηνικού, την οποία είχε χαρακτηρίσει καταστροφική και αποτελούσε πολιτική παρακαταθήκη του προκατόχου του Μπαράκ Ομπάμα. Η εν λόγω συμφωνία βασιζόταν στην ιδέα ότι έπρεπε να δημιουργηθεί ένα αντίβαρο στην αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στο πεδίο του διεθνούς εμπορίου. Υπεγράφει από 12 χώρες του Ειρηνικού εκτός της Κίνας το 2016 μετά από πολυετείς διαπραγματεύσεις. Το 46ο συνέδριο του European Consortium for Political Research, ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή συνέδρια στον κόσμο, φιλοξενείται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από τις 10 μέχρι τις 14 Απριλίου. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φιλοξενεί μέχρι και τις 14 Απριλίου το ετήσιο συνέδριο του European Consortium for Political Research, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή συνέδρια στον κόσμο. Το συνέδριο είναι το 46ο κατά σειρά συνέδριο, το οποίο συγκεντρώνει πολιτικούς επιστήμονες, αλλά και όσους ασχολούνται ή ενδιαφέρονται για τις πολιτικές επιστήμες από διάφορα μέρη του πλανήτη στη μεγαλύτερη διάσκεψη του είδους της στην Κύπρο. Περισσότεροι από 500 σύνεδροι, ακαδημαϊκοί ερευνητές και φοιτητές από κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας και του Ισραήλ αναδεικνύουν και συζητούν σε παράλληλα εργαστήρια τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές των σημαντικότερων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Ζητήματα όπως η μετανάστευση, το οργανωμένο έγκλημα, ο ευρωσκεπτισμός, η οικονομική κρίση, η ψηφιακή μη δημοκρατία. Το συνέδριο υποστηρίζει και ενθαρρύνει την εκπαίδευση, την έρευνα και τη διακριτική συνεργασία πολιτικών επιστημόνων με διάφορους τρόπους. Για την αθλητική ενημέρωση είναι μαζί μας ο Πόλης Χαραλάμπους. Πόλη, καλησπέρα και σ' ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Capital. Ξεκινώντας με την εσωτερική δημοσιογραφία, να αναφέρουμε για την Ομόνοια έτσι μια κουβέντα ότι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα είναι ο νέος πρόεδρος ο Λόρης Κυριάκου. Αυτός είναι ο εκλεκτός του Κυπριο-Αμερικανού επιχειρηματία του Σταύρου Παπασταύρου. Έκανε και δήλωση σήμερα ο κύριος Λόρης Κυριάκου, που ήταν παλιά εκπρόσωπος τύπου για μερικά χρόνια. Ενώ θα έχει συνάντηση, όπως είπε, αύριο με τον Νίκο Κατσουρίδη. Τώρα, για το πρόγραμμα της αγωνιστικής, θυμίζουμε ότι αύριο στις 5 ο Απόλλωνας παίζει με την ΑΕΛ στο Τσίριο. Θα είναι τυπικά φιλοξενούμενος ο Απόλλωνας. Αυτό σημαίνει ότι οι οπαδοί του θα πρέπει να αγοράσουν εισιτήριο μέσω της ιστοσελίδας της ΚΟΠ. Δεν έχουν αγοράσει πάρα πολύ. Επίσης, την ίδια ώρα θα γίνει και το παιχνίδι της ανόρθωσης με την ΑΕΚ. Μεθαύριο θα γίνει το παιχνίδι από ΑΕΛ Ομόνοια στο ΓΑΣΥΠΗ. Ενώ σήμερα το μεσημέρι έγιναν και κληρώσεις για τα ημιτελικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Βασικά είχαμε στο Champions League πρόωρο τελικό ανάμεσα στη Real και την Bayern Μονάχου, ενώ το άλλο ζευγάρι είναι Liverpool-Roma, αξιοσημείωτο ότι η διοίκηση της Ρώμα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας πριν καν γίνει η κλήρωση είχε αναστήσει
κάνει μια ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα για προπόληση εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Λίβερπουλ. Λες και ήξερα ότι θα παίζουν με τη Λίβερπουλ. Στο Europa League είχαμε επίσης έναν πρόωρο τελικό ανάμεσα στην Arsenal και στο άλλο παιχνίδι θα παίξει η Salzburg με την Marseille, οι δύο ομάδες που έκαναν τα εντυπωσιακά αποτελέσματα χθες τη νύχτα. Η Arsenal έχει κληρωθεί με την Ατλέτικο Μαδρίτης και επαναλαμβάνουμε η Marseille με τη Salzburg την Αυστριακή που πέταξε έξω από τη συνέχεια της διοργάνωσης στην Ιταλική Λάτσιο κάνοντας χθες βράδυ τη μεγάλη ανατροπή. Ενώ η Marseille απέκλεισε τη γερμανική Λειψία. Κωνσταντίνε, αυτά είναι τα σημαντικότερα γεγονότα της επικαιρότητας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αθλητική ενημέρωση. Καλό σου βράδυ. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η Sita Mobile Vodafone. Το μέλλον συναρπάζει. Ready? Hello. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και τα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 23 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε την τηλεόραση του Capital για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, να έχετε ένα υπέροχο και ευχάριστο βράδυ.